Πάω λοιπόν τώρα στον Έλληνα Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κουλόγλου. Καλημέρα κύριε Κουλόγλου. Καλημέρα. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό ακριβώς. Έχει υποστεί ζημιά το Ευρωκοινοβούλιο, έτσι? Σοβαρή ζημιά, ναι. Διότι ήταν ήδη ένα όργανο κάπως απομακρυσμένο από τα πολίτες, γιατί είναι μακριά από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν διάφορες φήμες και τα λοιπά, ότι είναι η μισθή 20.000 το μήνα και τα λοιπά. Και τώρα ήρθε και το σκάνδαλο αυτό με την Καϊλή για να πολλαπλασιάσει αυτή την αρνητική εικόνα. Χρειάζεται να εξηγηθούν κάποια πράγματα, ότι αυτό είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Φυσικά δείχνει ότι έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα μέτρα για να αποφευχθούν τέτοιου είδους σκάνδαλα, αλλά είναι εξαίρεση, δεν αποτελεί τον κανόνα τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου. Τα έχουν μπλέξει οι άνθρωποι με τα λόμπι, ακούνε για πολυτέλειες και τα λοιπά, και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο κόσμος. Όλα αυτά συντελούν σε μια υποβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν είναι καλό για την δημοκρατία, διότι στην πραγματικότητα το Ευρωκοινοβούλιο κάνει δουλειά με πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά προβλήματα, αλλά κάνει δουλειά, και η δουλειά είναι βασικά θετική για τους πολίτες της Ευρώπης. Κύριε Κουλόγλου, μένω λίγο σε αυτό και θα πάμε στο καθήλυν θέμα. Όμως θυμάμαι ότι στην προηγούμενη θητεία σας ως Ευρωβουλευτής, στην προηγούμενη δηλαδή ευρωβουλευτική περίοδο, ήσασταν από αυτούς που δίνατε μάχη για να σπάσει το κύκλωμα των καρτέλ και του λόμπινγκ. Το λόμπινγκ είναι θεσμοθετημένο, με βάση όμως κάποιες αρχές νομιμότητας και όχι επιχρήμαση. Εσείς τότε λέγατε ότι έχει υπερβεί εσκαμμένα, ιδίως οι μεγάλες αδελφές, είτε στην τεχνολογία, είτε στο καύσιμο, είτε στις ανεμογεννήτριες, είτε σε αυτοκινητοβιομηχανίες. Ήσασταν από αυτούς που πρωταγωνιστούσαν σε ένα, να το πω έτσι, αντι-lobbying κίνημα. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι εξαίρεση ή είναι ο κανόνας? Κοιτάξτε, η εξαίρεση, ο κανόνας είναι το lobby. Η εξαίρεση είναι η δωροδοκία του τύπου Καϊλή. Τα λόμπι δυστυχώς και δεν έχουν υπάρξει κανόνες, δεν έχουν υιοθετηθεί οι προτάσεις που εγώ και άλλοι ευρωβουλευτές είχαμε καταθέσει για τον περιορισμό και της εξουσίας των λόμπι και τη διαφάνεια. Είχαμε προτείνει μια σειρά από πράγματα. Μισό λεπτό κύριε Κουλογλου, κάντε μου τη χαρή, υπάρχει μια είδηση που τρέχει αυτή τη στιγμή. Κατέληξε ο 16χρονος που είχε πυροβοληθεί από τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από τη διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Αυτή είναι η είδηση. Ελάτε κύριε Κουλούγλου, ελάτε. Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι λυπάμαι πολύ για αυτό την εξέλιξη. Έλεγα λοιπόν ότι είχαμε υποβάλει μια σειρά από προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, ότι όλες οι συναντήσεις των ευρωβουλευτών, όχι μόνο και των αξιωματούχων της Κομισιόν, γιατί εκεί το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να καταγράφονται και να είναι υποχρεωτικά να δημοσιοποιούνται. Στην κάθε ιστοσελίδα του ευρωβουλευτή, του κάθε ευρωβουλευτή, πρέπει να υπάρχει: εγώ συνάντησα αυτόν, αυτόν και αυτόν. Αυτό δίνει μια εικόνα, ξέρετε, ελέγχου, διευκολύνει τον έλεγχο. Mm. Είναι πιο δύσκολο για κάποιον να κρυφτεί, όπως η Καϊλή ας πούμε, που κρυβόταν πίσω από ταξίδια, κανείς δεν υπήρχε ένας έλεγχος. Το ίδιο συμβαίνει, πρέπει να συμβαίνει και στους αξιωματούχους των άλλων οργάνων που αποφασίζουν, ιδιαίτερα της Κομισιόν, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Είχαμε προτείνει διαφάνειες στις οικονομικές συναλλαγές, δηλαδή οτιδήποτε οικονομική συμφωνία συνάπτει η Κομισιόν, θα πρέπει με τα κράτη-μέλη είτε με ιδιωτικές εταιρείες, θα πρέπει αυτές να είναι διαφανείς και να τίθενται υπόψη του κοινού. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε όλο το παρασκήνιο για τη συμφωνία μεταξύ της Κομισιόν και της Pfizer, παραδείγματος χάρη, ή άλλες φαρμακευτικές εταιρείες. Με προλάβατε, κύριε Κουλόγλου, με προλάβατε. Πείτε μου, η ιστορία που έχει ως επίκεντρο την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία από τις 14, την κυρία Καϊλή, είναι η κορυφή του παγόβουνου όσα έχουμε δει, το πιστεύετε? Εσείς έχετε κάνει και ερώτηση ζητώντας
άλλες προεκτάσεις αναζητώντας και απολύξεις, ακόμη και στην Κομισιόν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κοιτάξτε, ο Επίτροπος, ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν, κάθε χώρα διορίζει ένα μέλος στην Κομισιόν που είναι η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους ακροατές σας το λέω αυτό, όσοι μπερδεύονται από τις πολλές ορολογίες, δικαιολογημένα μπερδεύονται. Λοιπόν, κάθε χώρα διορίζει στην κυβέρνηση από έναν επίτροπο. Ο Έλληνας επίτροπος, ο κύριος Σκηνάς, ο οποίος τυχαίνει να είναι και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, είχε κάνει δηλώσεις υπέρ της εργατικής νομοθεσίας και των μεταρρυθμίσεων στο Κατάρ, ανάλογες με αυτές τις κυρίες Καϊλή. Αυτό δημιούργησε απορίες και εγώ έκανα μία ερώτηση ρωτώντας τι ακριβώς έχει συμβεί και αν η κυρία Καϊλή είχε έρθει σε επαφή με τον κύριο Σκηνά για να τον επηρεάσει, προσπαθούσε να τον επηρεάσει υπέρ της πολιτικής του Κατάρ. Και μάλιστα είχαν συναντηθεί και κάπου στο Κατάρ. Στο Κατάρ. Είχαν κάνει και από κοινού ανάρτηση για ένα καφέ και ψάρι. Ναι. Αλλά αυτό τους ενοχοποιεί, θα πει κάποιος. Όχι, βέβαια. Και δεν ήταν στο Αμπουντάμπι, νομίζω. Δεν ήταν στην Τόκα. Στο Αμπουντάμπι. Μάλιστα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε αυτή η θετική στάση και του κυρίου Σκηνά απέναντι στο Κατάρ. Βέβαια, οφείλω να πω ότι δεν ήταν η μοναδική θετική στάση. Να σας πω ότι πριν από ένα μήνα, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, εμείς ως αριστερά προτείναμε να συζητηθεί και να καταδικαστεί το Κατάρ για τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και γιατί είχαν πεθάνει 6.500 εργάτες που δούλεψαν για την οικοδόμηση των σταδίων και επίσης δεν δίνονται αποζημιώσεις στις οικογένειές τους κτλ. Εκεί η δεξιά, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία, η ακροδεξιά αντέδρασαν, δεν θέλανε να βγει ψήφισμα καθόλου. Και οι σοσιαλιστές διχάστηκαν. Τελικά το περάσαμε, καταφέραμε και περάσαμε, γιατί κερδίσαμε τους πράσινους και τους κεντρώους και αριστερά το περάσαμε να συζητηθεί και να υπάρξει ψήφισμα. Αλλά αν δείτε την ψηφοφορία του ψηφίσματος, θα δείτε ότι σε όλες τις βασικές εκφράσεις που καταδικάζουμε και τα λοιπά, το Κατάρ και όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει αντίθετα. Και βεβαίως ψηφίζει αντίθετα και η κυρία Καϊλή, η οποία έχει ψηφίσει αντίθετα και στις προτάσεις που είχαν υποβάλει παλιότερα, σε αυτό που μου είπατε, για τον περιορισμό της εξουσίας και το μεγαλύτερο έλεγχο το λόμπι και τη διαφάνεια. Άρα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Κούλογλου, τι έχει συμβεί εδώ επί της ουσίας? Λοιπόν, τι έχει γίνει? Άρα βλέπω ότι η επιρροή του Κατάρ, που να κρατήσουμε μια θετική στάση και να μην πιέσουμε το Κατάρ, ήταν κάτι το οποίο είχε επεκταθεί και σε όλους τους κόλπους της δεξιάς και της ακροδεξιάς, αλλά και στους μισούς σοσιαλιστές. Άρα έχει γίνει σοβαρό λόμπι υπέρ του Κατάρ σε αυτές τις δύο πολιτικές ομάδες. Τώρα, θα μου πείτε, δωροδοκήθηκαν όλοι αυτοί? Όχι. Δεν λέω δωροδοκήθηκαν. Λέω ότι έγινε λόμπι, που σημαίνει ψιστήρι, που σημαίνει, μπορεί να σημαίνει και κανένα ταξίδι στο Κατάρ δωρεάν, αλλά τέτοια πράγματα. Τώρα, πόσο έχουμε χρηματισμό και άλλων ευρωβουλευτών ή άλλων αξιωματούχων της Κομισιόν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε με τέτοιες μεγάλες αποκαλύψεις για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Γιατί? Διότι θεωρώ ότι ήταν μια μικρή ομάδα που προσπάθησε να κάνει. Μα τόσο μικρή αλλά τόσο πιστική να διχάζει, όπως μας είπατε, την Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και να στέλνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπέρ του Κατάρ, ακόμη και για τις βίζες που το πήραν τώρα πίσω. Τόσο μικρή. Ναι, αυτό το είχαμε και για τις βίζες. Μάλιστα. Τόσο μικρή και τόσο ισχυρή τελικώς. Γιατί είστε σίγουρος? Ή δεν βολεύει, να το ρωτήσω διαφορετικά, κύριε Κούλογλου, να ανοίξει βεντάλια, να φτάσει μέχρι την Κομισιόν και την κυρία Φόντερ Λάιεν, καλά είπατε εσείς,
που ενέχεται, ελέγχεται για την ιστορία με τη σύμβαση της Pfizer και η οποία χθες δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη ακόμη και για την κυρία Καηλή που τη ρωτούσαν. Τα πέφευγε. Άρα μήπως αυτό είναι το ζήτημα, να μην ανοίξει βεντάλια, μην φτάσει στην Κομισιόν ή θα διαλυθεί το ίδιο το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος. Κοιτάξτε, ότι έχει γίνει αυτό που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί είναι ότι το Κατάρ κατάφερε και ωρεοποίησε την εικόνα του με την ανοχή ή και τη συνενοχή της ευρωπαϊκής ηγεσίας και μέρος των ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο, των πολιτικών ομάδων, της δεξιάς δηλαδή και ένα μέρος των σοσιαλιστών. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνοδεύτηκε με μαζική εξαγορά ευρωβουλευτών και ψήφων. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχω αυτή την αίσθηση, γνωρίζω τους ανθρώπους που ακόμα και αυτούς που ψήφισαν υπέρ του... ψήφισαν κατά του δικού μας ψηφίσματος, δεν νομίζω ότι ήταν όλοι πιασμένοι και δωροδοκιμένοι. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι αν έχουν δώσει και χρήματα σε κάποιους άλλους, νομίζω πάντως το κέντρο εξαρτώθηκε. Δηλαδή η βασική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαρτώθηκε. Τώρα αν υπάρχουν άλλα πλοκάμια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιφυλάσσομαι. Τι θα γίνει με την λεγόμενη έδρα της κυρίας Καηλή διαδικαστικά, μπορεί να τη χάσει? Κοιτάξτε, τα αξιώματα, δηλαδή τη θέση του αντιπροέδρου που δεν ναι. Ποτέ, να είχε πάρει δυστυχώς και εκεί υπήρξε και ένα παρασκήνιο. Τι εννοείται παρασκήνιο? Εννοώ ότι κανονικά υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις, τις οποίες επιφυλάξεις τις είχαμε με κάποιο τρόπο μεταφέρει εμείς που γνωρίζαμε και στην επικεφαλής της, στην Ισπανίδα επικεφαλής της πολιτικής ομάδας των σοσιαλιστών, την κυρία Εράτσε Πέρες. Της είχαμε πει ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα, ότι η κυρία Καηλή δεν υιοθετεί θέση σοσιαλιστών, ότι στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία κατεβαίνει με την ακροδεξιά και τους τρελαμένους. Λοιπόν, Μακεδονομάχους και τα λοιπά. Δυστυχώς επεκράτησαν φιλίες, σχέσεις, γνωριμίες. Ο σύντροφος της Καηλή είναι πολύ σενά συνδεμένο με κάποιους που δουλεύουν για την σοσιαλίστρια, την επικεφαλής σοσιαλίστρας. Έτσι παίχθηκε το παιχνίδι και τελικά ενώ ο Ανδρουλάκης δεν ήταν κάπως ουδέτερος, έτσι κατάφερε η Καηλή να βγει αντιπρόεδρος. Τώρα και με την σύμφωνη γνώμη και πολύ πουσάρισμα από την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Τώρα μετά αυτό το αξίωμα θα το χάσει έτσι κι αλλιώς. Διαγράφει όπως γνωρίζετε από τα κόμματα και τα λοιπά και από την πολιτική ομάδα και από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχω την εντύπωση ναι. Ότι η κυρία Καηλή δεν θα παραδώσει την έδρα της παρά μόνο εάν αρθεί η ασυλία της, που θα γίνει αυτό σίγουρα, και στη συνέχεια δικαστεί και καταδικαστεί τελεσίδικα. Μάλιστα. Άρα όπως και ο κύριος Λαγός, μου λέτε. Ναι, μέχρι τότε. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι γνωρίζοντας κάπως πρόσωπα και πράγματα δεν θα το κάνει. Από ευτυχία δηλαδή. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε γι' αυτό. Εάν η έρευνα καταδείξει και άλλους εμπλεκόμενους και στην Κομισιόν, ανοίγει πολύ μετά το θέμα? Ναι. Εάν, φυσικά, εάν ανοίξει η βεντάλια, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα απαξίωσης συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περνάει άλλωστε και μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της, διότι δεν έχει καταφέρει να συντονίσει τα βήματά της για την ακρίβεια καθόλου. Μάλιστα. Με την πανδημία, όπου εκεί. Ούτε για την ενέργεια, κύριε Κουρούγλου. Κλείνει η χρονιά και το επίγον για το πλαφόν πάει και έρχεται.
Κοιτάξτε. Το ίδιο και για τον πόλεμο. Σωστά. Κοιτάξτε, θέλω να δώσετε τη δική σας απάντηση στα μηνύματα που μου στέλνουν εδώ πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί ακροατές ακούγοντάς σας. Μου λέει ένας εδώ, πείτε στον κύριο Κούλογλου, μήπως το lobbying είναι η ΣΥΚ έκφραση της μίζας, μου λέει άλλος. Μήπως το Ευρωκοινοβούλιο έχει γίνει άνδρο διαφθοράς. Πάνω από 485 πρώην ευρωβουλευτές εργάζονται ως λομπίστες. Μαζί τους και ο κύριος Μπαρόζο. Δεν τα βλέπει αυτά, λέει ο κύριος Κούλογλου. Λοιπόν, έχουν για αυτή την τελευταία ερώτηση. Έχει απογειωθεί το φαινόμενο της κυλιόμενης πόρτας. Τι εννοώ, δηλαδή είσαι επιτροπός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά πηγαίνεις σε μια ιδιωτική εταιρεία και αξιοποιείς τις επαφές και τις γνωριμίες που έχεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό της εταιρείας της οποίας πλέον δουλεύεις. Και παίρνεις και ένα πολύ μεγάλο μισθό γι' αυτό. Ο Μπαρόζο, ο πρόεδρος της Κομισιόν, κάτι σαν τη Φον ντερ Λάγεν σήμερα ή τον Γιούνκερ την προηγούμενη θητεία, αφού μας είχε βάλει εμάς αυτό το τρισάθλιο μνημόνιο με τις λιτότητες και τα λοιπά, όταν ξέσπασε η κρίση και χρεοκόπησε η Ελλάδα, βρήκε στην Goldman Sachs δουλειά, που ήταν η τράπεζα που μας είχε επιβάλει εμάς, που μας είχε υπερχρεώσει τέλος πάντων, που ήταν από τους παράγοντες της διεθνούς οικονομικής κρίσης που κατέστρεψε την Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες αυτό, να μεσολαβούν χρόνια ανάμεσα στο τέλος της θητείας κάποιου και στην ανάληψη δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά εδώ κύριε Κούλογλου, 485 πρώην ευρωβουλευτές εργάζονται για το lobbying στις Βρυξέλλες. Τι ακαταλάβει ο κόσμος? Ναι, όχι, δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω ότι ο αριθμός 485 είναι υπερβολικός. Είναι γεγονός ότι οι αξιωματούχοι, γιατί σας λέω και πάλι ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο στην είναι μεγαλύτερο μάλλον στην Κομισιόν παρά στην, και στη γραφειοκρατία παρά στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω δεν είναι τόσοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι το λόμπι. Το λόμπι δεν είναι ότι σε βρίσκω και σε λαδώνω. Δεν είναι δηλαδή ότι λαδώνουν οι ευρωβουλευτές. Προσωπικά στα 8 χρόνια που είμαι ευρωβουλευτής δεν έχω συναντήσει ούτε ένα λομπίστα και δεν με έχουν βάλει και στη μαύρη λίστα και ευτυχώς δεν με ενοχλούν καθόλου ζητώντας ραντεβού, αλλά τα ραντεβού αυτά δεν είναι ραντεβού εξαγοράς, είναι ραντεβού επηρεασμού, δηλαδή λένε κάνουν δουλειά λέγοντας ότι αυτό είναι το καλύτερο να γίνει, αυτό έτσι πρέπει να γίνει, προσπαθούν να σε ψήσουν να ψηφίσεις πράγματα στις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου τα οποία διευκολύνουν την εταιρεία τους. Αλλά αυτό δεν γίνεται κρατώντας μια σακούλα με χρήματα. Μάλιστα. Να σας πω να καταλάβετε. Δηλαδή είχαμε περάσει στην προηγούμενη θητεία την κατάργηση του roaming. Δηλαδή όταν ταξιδεύουμε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην πληρώνουμε παραπάνω για χρεώσεις, για τις κλήσεις, τα mail, τα μηνύματα κτλ. Ό,τι θυμάστε ότι παλιότερα να βγαίναμε στο εξωτερικό μας γνώρισε κάτι λογαριασμοί τρομεροί. Αυτό το πετύχαμε τώρα και είναι πολύ καλά τα πράγματα για όσους ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να είσαι στη χώρα σου η χρεώση. Λοιπόν, εκεί τότε διεθνείς εταιρείες τηλεφωνίας μας την είχαν πέσει σε κάποιους ευρωβουλευτές λέγοντας ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι, γιατί έτσι θα έχουμε πολλά έξοδα και δεν τα καταφέρουμε και θα κλείσουν οι εταιρείες. Αυτό είναι περίπου το πνεύμα. Είναι ομάδες πίεσης κυρίως, λέτε λοιπόν. Ναι, τώρα προφανώς κάποιοι θα παίζουν. Δεν είναι ομάδες διαφθοράς, δηλαδή μην νομίζουν. Ωραία. Αλλά αποκλείει ότι υπάρχουν και τέτοιες ομάδες οι οποίες υπόσχονται ακριβά ταξίδια, δωράκια, αγορές. Δεν τα αποκλείεται αυτό. Το είδαμε άλλωστε. Δεν τα αποκλείω. Μάλιστα η Amazon, να σας πω ένα παράδειγμα, η Amazon, η μεγάλη εταιρεία αυτή, ναι. που είχε κοκορευτεί το 2020, είχε βρεθεί ένα
το 2021 εσωτερικό έγγραφο, το οποίο κορευόταν ότι καταφέρανε μέσα από το λόμπιν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Κομισιόν για διάφορα ζητήματα. Δηλαδή πράγματι υπάρχει θέμα, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Το σκάνδαλο Καϊλή μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ καιρό. Αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούμε ότι όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν επαφές με λόμπι, ότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών λαδώνονται ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό, σας διαβεβαιώ. Και πρέπει μαζί με τα βρώμικα νερά να μην πετάξουμε και το μωρό στη θάλασσα. Λέει εδώ ένας φίλος, οι ιατρικοί επισκέπτες εδώ δεν έδιναν και δεν δίνουν δωράκια στους γιατρούς. Λόμπινγκ κάνουν και αυτοί. Η Νοβάρτης δεν το έκανε. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, από τους. Έχω δουλέψει κι εγώ ως ιατρικός επισκέπτης για ένα διάστημα. Δεν δίναμε. Δηλαδή, κάναμε ψιστήρι. Αλλά δεν δίναμε δώρα. Εγώ δούλευα σε μια μεγάλη, ως φοιτητής περισσότερο, φαρμακευτικής, δούλευα για... Τι σας θύμισα τώρα, Λοιπόν, κύριε Κουλογλού, θέλω... Και, ψήναμε, δηλαδή θέλω να πω ότι ψήναμε, αλλά άλλες εταιρείες μπορεί να δώσανε κάποια στιγμή ένα ταξίδι. Αλλά δεν δίνουν λεφτά, δεν πηγαίναμε με φουσκωμένες τσέπες και λαδώναμε τους γιατρούς. Μην τρελαθούμε τώρα. Κύριε Κουλογλού... Ότι υπήρχαν παρατράγουδα... Υπάρχουν παραδείγματα, αλλά αυτές είναι εξαιρέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Θέλω πριν κλείσουμε να το συνδέσω λίγο με την Ελλάδα, να πω ότι εκτός από τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου 16χρονου που ευλήθη από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και μια ιερή μορφή, να το πω έτσι, στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Γιάννης Διακογιάννης, αποχαιρέτησε το μάταιο τούτο κόσμο. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω κάτι που στην Ελλάδα, με το που έσκασε η ιστορία του Qatar Gate, Καϊλή και τα λοιπά, επιχειρήθηκε ευθέως να συνδεθεί. Λένε δηλαδή κάποιοι στην Ελλάδα, ιδού λοιπόν, γιατί χρειάζεται να παρακολουθούνται οι πολιτικοί. Να το. Προέκυψε από την παρακολούθηση η μίζα. Γιατί στην Ελλάδα κάποιοι λοιπόν εγκαλούν τις παρακολουθήσεις. Το έχετε ακούσει αυτό? Ναι, το έχω ακούσει. Είναι γελίο. Κανείς δεν παρακολούθησε την Καϊλή ή τους συνεργάτες της σε αυτή την ιστορία για λόγους εθνικού συμφέροντος. Φυσικά όταν υπάρχει εγκληματική δράση θα πρέπει να παρακολουθούνται. Αλλά όχι για να παρακολουθούμε τον Αδουλάκη για να βρούμε στοιχεία για την προσωπική του ζωή και να επηρεάσουμε την εκλογική εκστρατεία στο ΠΑΣΟΚ. Όχι να παρακολουθούμε τον Χατζηδάκη, τον υπουργό για να μάθουμε ποιες εταιρείες κάνει επαφές και ποιες εταιρείες που είναι φιλικές στο Μαξίμου δεν τις εξυπηρετεί, διότι αυτό έγινε. Να μην παρακολουθούμε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, γιατί αυτό έγινε. Δηλαδή εδώ παρακολουθούσαν όλους. Εδώ έχουμε παρακολουθούσαν την αδελφή του κ. Μητσοτάκη, τον Δήμαρχο Αθηναίων, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις, όταν υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, να παρακολουθείτε. Εδώ παρακολουθήθηκαν για καθαρά πολιτικούς σκοπούς, για να ελέγξει ο κ. Μητσοτάκης και το παρακράτος του το πολιτικό παιχνίδι και την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικού συμφέροντος για να γίνει αυτό και κανένα οικονομικό έγκλημα. Αντίθετα, ο Κουκάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ερευνούσε οικονομικά εγκλήματα. Και η ΕΕΠ τον έβαλε υπό παρακολούθηση γιατί η ΕΕΠ δούλευε για ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν αντελήφθη ότι παρακολουθείται και έκανε έτοιμο να μάθει αν παρακολουθείται ή όχι, σταμάτησε να τον παρακολουθεί η ΕΕΠ και άρχισε να τον παρακολουθεί το Predator. Άρα το Predator και η ΕΕΠ συνεργαζόντουσαν. Άρα ήταν από πίσω το Μαξίμου που ήθελε να καλύψει οικονομικά εγκλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήματα για σας. Ο φίλος ο Τάκης λέει, για ρώτησε τον κύριο Κουλόγλου για τον πολιτικό του χώρο. Επειδή μιλάμε για Qatar Gate, μήπως η παρακολούθηση Πιτσιόρλα που με Μυρατιανούς είχε σχέσεις οφείλονταν σε αυτό? Από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί δεν την γνωρίζω καλά την ιστορία, η υπόθεση Πιτσιόρλα ήταν η παρακολούθηση που έγινε. Νομίζω ότι ναι, αυτό ναι. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Έγινε για οικονομικούς λόγους. Έγινε για να,
διαπιστωθεί αν υπήρχε παράνομη δράση στον χώρο της οικονομίας. Μάλιστα. Και ένα άσχετο ερώτημα, αλλά οφείλω να σας το κάνω, που μου έρχεται εδώ από το φίλο τον Τάκη. Λέει, για ρώτησε αφού έχεις τον κύριο Κούλογλου, διότι αυτές τις μέρες είναι στο Ηράκλειο Μίμης Ανδρουλάκης και γίνει χαμός με το νούμερο 8 της πασπουδαστικής, το περίφημο. Ο κύριος Κούλογλου δεν φάνηκε να συμμερίζεται τις απόψεις Ανδρουλάκη, παρότι ήταν στον αντίποδα τότε. Έχει να πει, λέει, ίσα, κάτι. Ίσα-ίσα. Έγραψα και άρθρο και παρουσίασα το βιβλίο του Μίμη, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Είναι βιβλίο ποταμός, όπως είναι ο ποταμός και ο Μίμης Ανδρουλάκης, και το παρουσίασα στην Αθήνα. Δηλαδή, κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση και ήμουνα ο συντονιστής αυτής της εκδήλωσης και βεβαίως έχω την ίδια άποψη με αυτόν για το άθλιο εκείνο φυλάδιο της πασπουδαστικής νούμερο 8 και επίσης για την συκοφαντία του μεγάλου αγωνιστή του Διονύση Μαυρογέννη, τον οποίο εκείνη η πασπουδαστική νούμερο 8 τον έβγαζε χαφιέ. Ο ίδιος κρυβόταν σε μια στάνη στο Βιζωρίτη. Εδώ, ναι. Στην Κρήτη. Ήταν ο υπαριθμόν ένα καταζητούμενος της δικτατορίας. Είχαμε μαζί ξεκινήσει το φοιτητικό κίνημα στη φυσικομαθηματική σχολή και στο φαρμακευτικό. Αυτός πρωταγωνιστούσε πάντα. Τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Τον είχα δει να βγει από την ΕΣΑ και να έχει χάσει 30 κιλά όταν τον είχα επισκεφτεί. Μέχρι πιάσει και εμένα. Λοιπόν, όχι. Αντίθετα, καλό είναι να διαβάσουμε αυτό που λέει ο Μίμης και περιμένω και με πολύ μεγάλη ενδιαφέρον και αγωνία και το δεύτερο τόμο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα παρέμβαση του φίλου του Μιχάλη. Καλημέρα, Λίπ. Μεταφέρετε παρακαλώ πολύ στον κύριο Κούλογλου ότι εκτός των μακεδονομάχων ακραίων ή ακροδεξιών και γραφικών που κατέβηκαν για τη Μακεδονία ήταν και πατριώτες. Και τότε επιμελώς απεκρύβει ο αγνός πατριωτισμός από όλους τους πολιτικούς. Βολεύουν τα κουτάκια. Χρόνος πατήρ αληθείας, εκτός των ηθαγενών της απικίας, τη συμφωνία την έχει κρίνει και ο χρόνος και η πραγματικότητα ως επιζήμια. Ναι, εντάξει, δεν αμφισβητώ ότι πολλοί άνθρωποι κατέβηκαν κάτω με αγνά πατριωτικά αισθήματα, αλλά γενικώς τον τόνο τον έδωσαν αυτοί στους οποίους αναφέρθηκα. Τώρα, η συμφωνία δεν βλέπω σε τι ακριβώς έχει κάνει κακό στη χώρα. Αντίθετα, έχει αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας. Θεωρούμαστε ότι δεν τραφήκαμε να θέλουμε να βαφτίσουμε όπως θέλουμε τους γειτονές μας. Και αυτή είναι η γενική αίσθηση σε όλο το διεθνή στερέωμα. Δεν υπάρχει άλλη γνώμη. Νομίζω ότι το και μόνο το γεγονός ότι ανέλαβε η ελληνική αεροπορία να έχει τον έλεγχο του βορειομακεδονικού εναέριου χώρου ήταν ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα ότι η συμφωνία αυτή λειτουργούσε υπέρ της Ελλάδας. Αυτό έπρεπε να είχαμε κάνει από την αρχή. Έπρεπε ένα κράτος το οποίο έκανε αμάν να έρθει στην αγκαλιά της Ελλάδας γιατί φοβότανε τη Σερβία και όλα αυτά και τον πόλεμο, αντί να το πάρουμε υπό την προστασία μας και να αναπτύξουμε εποφελείς οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, το βάλαμε απέναντι. Τους κάναμε εχθρούς. Αυτό δεν είναι η καλή διπλωματία. Η καλή διπλωματία είναι να κάνεις φίλους και όχι να κάνεις εχθρούς, τους οποίους εκμεταλλεύεται με την ευκαιρία και η Τουρκία, γιατί η Τουρκία έκανε πολιτική διείσδυση στη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη συμφωνία, όπως και κάνει τώρα πολιτική διείσδυση ακόμα και τώρα στην Αλβανία. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Κύριε Κούλογλου, υπάρχει και ο αντίλογος ότι όλα αυτά γίναν μέσω Ελλάδας για χατήρι του ΝΑΤΟ. Γιατί εδώ μου γράφει πολλοί κόσμος, εντάξει αυτό που λέει ο κύριος Κούλογλου, αλλά εδώ φτάσαμε στο να ιδρύεται σωματείο διδαχής μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Δεν ήταν αυτά τα ζητούμενα της συμφωνίας, μου λένε εδώ. Ακούστε να δείτε, η μακεδονική γλώσσα είναι μια διάλεκτος την οποία μιλούσαν και μιλούν ακόμη μαζί με τραγούδια και τα λοιπά, ναι. Πολίτες μας, κάτοικοι στην... την οποία όμως η επίσημη κυβέρνηση στα Σκόπια λέει ότι είναι τμήμα της παλαιοβουλγαρικής αλφαβήτου. Εδώ εμείς τη λέμε μακεδονική. Ναι. Καλά, αυτό είναι μια διαμάχη μεταξύ Βουλγάρων και Βορειομακεδόνων, έτσι, Σλαβομακεδόνων, για την ακρίβεια. Αλλά εμείς στη χώρα μας είχαμε κάποιοι άνθρωποι, λίγοι,
που δεν αποτελούν κίνδυνο, που είναι Έλληνες πολίτες, που δεν είναι αποσχιστές κτλ. Είναι ένα τοπικό ιδίωμα, μια τοπική γλώσσα, την οποία θέλανε να μιλάνε. Και εμείς τους απαγορεύαμε να τη μιλάνε. Απαγορεύαμε να μιλάνε στο σχολείο. Όπως γνωρίζετε, τα παιδιά το ατιμωρούσαν στο σχολείο στα ελληνικά. Αν μιλούσαν έστω, λέγανε μια λέξη στα σλαβομακεδόνικα. Αυτό δεν έκανε καλό. Δημιούργησε εχθρούς μέσα στη χώρα. Η Ελλάδα είναι αρκετά δυνατή για να μπορεί να αφομοιώνει τις διαφορετικές γλώσσες και τους διαφορετικούς πολιτισμούς. Δεν κινδυνεύουμε από 5.000 ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν το ιδίωμά τους και να το διατηρήσουν, ή τους χορούς τους, ή τα τραγούδια τους. Δεν κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τη στενοκεφαλιά μας. Κινδυνεύουμε από το να μην μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας στον έξω κόσμο και να δούμε τι κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη, στην οποία θέλουμε να ανήκουμε. Καταγράφει και αυτό που είπατε, κύριε Κουλόγλου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.